Από την τελευταία κάθοδο για το θέμα των δασικών χαρτών στην Κρήτη, 10 Απριλίου στο Ρέθυμνο συγκεκριμένα, 11 ήταν στο Ηράκλειο και 12 στο Λασίθι, είχε εξηγήσει από τα Χανιά βέβαια ότι μέχρι 4 του Ιούλη που ξεκίνησε η επανεκκίνηση συντονιστικού οργάνου, γιατί υπήρχε μια αναμονή, γιατί μας είχε υποσχεθεί ο Υπουργός στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, επειδή είχα παρευρεθεί, αναφέρω το Ρέθυμνο, έτσι. Και στους υπόλοιπους. Νομίζω τα ίδια είχε πει ότι έως τέλος του Ιούνιου θα είχαμε από τα αποτελέσματα, δηλαδή των υποσχέσεών του, πράξη δηλαδή, ότι να προχωρήσει στην επίλυση βασικά του δεκτυσιακού. Γιατί το κύριο ζήτημα είναι το δεκτυσιακό και μετά πάμε στις χερισιγείς. Αν είναι δηλαδή κάποιο δασικό, αν είναι τέλος πάντων χορτολιβαδικό ή αν είναι ακρός. Αν και βέβαια, κύριε Πατεράκη, σε όλους τους τόνους, τόσο ο ίδιος από εδώ από την Κρήτη, όπως επίσης και ο υφυπουργός του, που είχε, ο κύριος Σαμίρας Ενώ, που είχε προηγηθεί της επίσκεψης αυτής, σε όλους τους τόνους έλεγαν ότι το δημόσιο δεν έχει να διεκδικεί στην Κρήτη γη, έτσι δεν είναι? Αυτό παραδέχτηκε, δεν μπορούσε να το κάνει διαφορετικά. Όταν κατεβήκανε στην Κρήτη, γιατί ο κύριος Σαμίρας πριν κατέβει στην Κρήτη, εγώ στον κύριο Αμυρά δεν έτυχε να το συναντήσω. Εμείς συναντήσαμε τον κύριο Σκρέκα στο Ρέθυμνο. Δεν ήταν μαζί το κύριο Αμυρά. Δεν ξέρω πού ήταν. Εγώ επικαλούμε τον κύριο Αμυρά, γιατί είχαμε μιλήσει μέσα από το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής για το συγκεκριμένο θέμα. Όταν υπήρχε το πρώτο φούντεμα, η πρώτη αντίδραση, διότι ο κόσμος δεν ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς συμβαίνει, μέχρι να καταλάβουμε τι πεζότανε, και το είχε πει: μα γιατί ανησυχείτε, δεν έχει το δημόσιο να διεκδικεί. Γι' αυτό το είπα. Αυτό είναι κατόπιν πολύ μεγάλη πίεση που αναφέρεται. Που αναγκάστηκε να ομολογήσει ο κύριος Σαμίρας, και να πούμε ότι ο κύριος Σαμίρας, όμως, που είχε δώσει διάφορες συνεντεύξεις πριν, είχε πολλές φάσεις και αντιφάσεις στα λόγια του. Ο κύριος Σκρέκας ήταν ειλικρινής και ξεκάθαρος, κάτω από βέβαια από πολύ μεγάλη πίεση που είχε προηγηθεί η κάθοδό του, η άμεση κάθοδό του στην Κρήτη, και κατόπιν ίδιας επέμβασης του ίδιου του Πρωθυπουργού, που είδαμε ότι ο κόσμος καθολικά είχε αντιδράσει και δεν υπήρχε περίπτωση όλη η κοινωνία, όχι μόνο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, να το ξεκαθαρίζουμε, γιατί αφορά όλη την κοινωνία, τους ξενοδόχους. Όλες τις κοινωνικές ομάδες, γιατί όλοι έχουν από ένα κομμάτι χωράφι, και αναφέρω και ειδικά τα ξενοδοχεία, τους ξενοδόχους, επειδή οι άνθρωποι έχουν επενδύσει αυτοί πάρα πολλά χρήματα στο να καταφέρουν να φτιάξουν. Είναι οι δήμοι, είναι οι εκκλησίες, παράλληλα με τους ιδιώτες. Θα πάω και στους δήμους. Ναι, κύριε Δουλειά, ήθελα να πω ότι εμείς λοιπόν, μέχρι τέλος του Ιούνιου, αυτό η υπόσχεση του Υπουργού δεν είχε ανταποκριθεί στην υπόσχεσή του. Δηλαδή δεν είχαμε κάποιο επίσημο. Κάνω κάποια επίσημη ανακοίνωση. 4 Ιουλίου ξεκίνησε η εκστρατεία ενημέρωσης από το Ρέθυμνο, του συντονιστικού οργάνου ανασυγκρότησης, να πούμε, και εχθές συνεχίσει στο Ηράκλειο, που υπήρχε συμμετοχή. Νέοι άνθρωποι έχουν έρθει, έχουν πλαισιώσει θέμα. Να πούμε ότι εχθές ήταν και πρώτη φορά από το χώρο των ξενοδοχείων, και έχει διευρυνθεί το όργανο. Θα συμμετάσχουν, να πούμε, όλοι οι προέδροι των ξενοδόχων Κρήτης, θα συμμετάσχουν στο συντονιστικό όργανο. Υπήρχε ένας διάλογος έντονος, να το πω. Εκεί ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη αγανάκτηση. Να πούμε ότι προς το τέλος επικοινωνήσαμε με τον ίδιο τον Υπουργό. Ένα μέρος του τουριστικού οργάνου πήρε τον Υπουργό, ο οποίος βέβαια μας έδωσε μια είδηση βόμβα, όπου μας είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα δώσει στη δημοσιότητα το ψήφισμα για να δώσει μια λύση στο ιδιοκτησιακό. Και επίσης αναμένει, μας είπε την επόμενη εβδομάδα, και την απόφαση Βουλή Επικρατείας, που τόσο καιρό επικαλούντονται και δεν προχωρήσαν σε νομοθετική ερήμηση για να λύσουν το ιδιοκτησιακό. Ποιο είναι, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Ποια είναι αυτή η απόφαση, ποιο είναι αυτό το ψήφισμα? Αυτό μας είπε ο κύριος Υπουργός στη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης που είχαμε, περίπου προς το τέλος, ενώ κόντευε να κλείσουμε την συνάντηση και να αποχωρήσουμε. Πήραμε τον Υπουργό, γιατί γίνανε κάποιες προτάσεις. Μια από τις προτάσεις ήταν να έχουμε έρθει σε άμεση επαφή με τον Υπουργό και να μας δώσει αυτός ο ίδιος, να μας δώσει μια απάντηση. Εμείς του είχαμε στείλει, να πω, μια επιστολή πριν 15 μέρες από το Σύνδεσμο της Κτηνοτροφίας, άμεσα να μας καλέσει και να μας ενημερώσει. Πράγμα βέβαια που δεν είχε ανταποκριθεί μέχρι εχθές, που σας λέω. Ένα μέλος του τονιστικού οργάνου, εχθές του λέμε ειλικρινέστατος, ο οποίος έχουν μια συγγενική σχέση με τον ίδιο τον Υπουργό, τυχαίνει. Και του είπαμε, πάρτονε τώρα από εδώ που είμαστε εμείς, να μας πει τι συμβαίνει. Και όντως πραγματικά ο Υπουργός αποκρίθηκε και είπε ότι περιμένετε τις επόμενες μέρες, θα δώσουμε
θα ψηφιστεί και θα το δώσουμε στη δημοσιότητα να το δείτε, μία λύση που υπάρχει για το εξωτερικό. Εμείς θα τη δούμε, δεν ξέρουμε αν είναι λύση, μας είπε. Επίσης θα βγει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, όπου θα ξεκαθαρίσει και αυτό που να μην το λένε ως δικαιολογία που καθυστερεί, εν πάση περιπτώσει, που καθυστερούν αυτοί να πάρουν. Κύριε Πατεράκη, επειδή καταλαβαίνω ότι όταν δεν δίνονται απαντήσεις, πως οι απορίες είναι πάρα πολλές πάντα και σαφέστατα πάρα πολλές φορές υπάρχει. Να λόγια, μισό λεπτό, να το ολοκληρώσω. Βλέπω το χρόνο σύντομο και να καταλάβει ο κόσμος. Εμείς εχθές καταλήξαμε ότι άμεση αναστολή του κτηματολογίου. Άμεσα. Πρέπει να το κάνει εχθές. Πριν την ανάρτηση, το βασικό έπρεπε να αναστείλουν το κτηματολόγιο. Φέρει ένα κτηματολόγιο σε περιοχές που δεν έχει λυθεί το πρόβλημα του ασφαλιστικού χάρτη. Οπότε, άμεση αναστολή του κτηματολόγιου. Θα είναι υπεύθυνη και υπόλογη για ό,τι συμβεί. Οι Δήμοι, να πούμε ότι έχουν τεράστια ηθική ευθύνη οι Δήμαρχοι τη Κρήτη από τη στιγμή που αφήσανε τη δημοτική περιουσία να την πάρει η περιφέρεια να τη διαχειριστεί και από την περιφέρεια να πάει στο ΕΠΟΧΟΔΕ. Τεράστια ευθύνη και η περιφέρεια. Προσέξτε. Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη αγανάκτηση, θα λογοδοτήσουν όλοι οι δήμαρχοι και οι αρμόδιοι στην περιφέρεια. Οπότε θα κληθούν σε μια συνάντηση που θα κάνει το προεκλητήριο συνεισφυγικό όργανο. Παρουσία όλων των δημάρχων, περιφερειαρχών, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων να δώσουν εξηγήσεις στον κόσμο της Κρήτης τι έχουν κάνει για αυτό το θέμα. Η δημοτική μας κοτόπη είναι δημοτική, δεν είναι δημόσιοι. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να παραχωρηθούν οι δημοτικοί μας κοτόπη στην περιφέρεια και η περιφέρεια σε ΕΠΟΧΟΔΕ. Είναι τεράστιο ζήτημα. Πότε θα γίνει ηθικό. Αυτό. Λέγεται ότι έχουν παραχωρήσει δημοτικούς βοσκοτόπους σε μεγάλες εταιρείες για να εγκαταστήσουν στο νησί ανεμογεννήτριες. Ο νεριακός χάρτης παρουσιάστηκε χθες, είναι όλες οι βουνοκορφές εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες με άδεια χρήση από τη ΡΑΕ του 2010. Κύριε Πατεράκη, πότε θα γίνει αυτό, δηλαδή αυτή η συνάντηση με τους δημάρχους. Λίγες μέρες ανοχή ακόμη για να δούμε το σχέδιο του Υπουργού για τη λύση του διοκτησιακού. Εμείς λίγες μέρες ακόμη θα κάνουμε, θα περιμένουμε. Λίγες μέρες. Μάλιστα. Η λύση του διεκτησιακού, αυτό το οποίο ακούστηκε τις προηγούμενες ημέρες, κύριε Πατεράκη. Το πρόβλημα, κύριε Αντολκυράκη, συγχωράτε που σε διακόπτω, είναι η διοκτησία. Η χρήση γης θα ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, αν είχα εγώ ένα δάσος ιδιωτικό, ένα πριναρέ που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, 5-10 στρέμματα από τον παππού μου, από τον πατέρα μου, ήταν δάσος, είναι και θα παραμείνει, αλλά θα είναι ιδιωτικό. Θα είναι δικό μου. Δεν θα είναι δικό τους. Γιατί είπαμε ότι το κράτος δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο στην Κρήτη παρά μόνο το νησάκι, την Γραμμούσα, τον Πάλο και την Τία. Κανένα άλλο συμβόλαιο δεν έχει για την Κρήτη. Και ο Βενιζέλος το 1925, επειδή αναγνωρίζοντας, γιατί ήταν και το νομικό, για όποιον το γνωρίζει, είχε κάνει και πολλές αγορεύσεις τότε, γιατί εργαζόταν κιόλας, έλυσε λοιπόν το πρόβλημα στην Κρήτη και τι είπε, επειδή γνώρισε ότι δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο στο δημόσιο, ζήτησε από τα μοναστήρια να παραχωρήσουν σε άπορες οικογένειες και σε ανθρώπους του πολέμου τότε που παραχωρήσαν τα μοναστήρια ένα μέρος της περιουσίας του που δεν είχαν οι άνθρωποι να καλλιεργήσουν εκεί. Μάλιστα. Εγώ τα κατάλαβα όλα αυτά που είπατε και νομίζω ότι τα κατάλαβε ο κόσμος. Ωραία. Μια ερώτηση τελευταία. Η λύση, πιστεύετε, που προτείνει το ΕΠΟΧΟΔΕ είναι αυτή που κατέπεσε, που έχει ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες, έγινε γνωστή και μέσα από το τεχνικό επιμελητήριο ότι ξέρετε. Όποιος έχει συμβόλαιο 20ετίας, αγνώντας αφέστατα το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τον τρόπο που γίνεται η ενταλλαγή της περιουσίας από πατέρα σε παιδί και πάει λέγοντας διαφορετικά, χάνεται η περιουσία αυτή. Αυτή είναι η λύση που θα προτείνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό που λέτε, υπήρξαν δημοσιεύματα. Δεν ξέρω αν το έκανε ο Υπουργός, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Εμάς προσωπικά αυτό υπάρχει, δεν μας υπάρχει επιβεβαίωση και από το τεχνικό επιμελητήριο, κύριε Πατεράκη. Ακούτε, θέλω να πω για τα τέμια που το αναφέρετε. Έχουν τεράστια ηθική ευθύνη. Δεν τοποθετηθήκανε για το θέμα, το τεράστιο θέμα αυτό. Έχουν τεράστια ευθύνη μηχανική, διότι εμείς τίποτα δεν κάνουμε χωρίς το μηχανικό. Και αυτή την ώρα νομίζανε ότι κάποιοι πηγαίνανε και κάνανε κάποια. Νομίζανε ότι θα πηγαίνανε να κάνουμε αντιρρήσεις, να βάζουμε μηχανικό δασολόγο δικηγόρο που στην ουσία θα ξαναπέρανε το χωράφι για να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό είναι ντροπή. Έπρεπε να έχει τοποθετηθεί το ΤΕΚ ξεκάθαρα, να δώσουν στήριξη. Η Εκκλησία, θέλω να πω ότι είχε βγάλει μια ανακοίνωση όμως, η οποία ήταν αξιοπρεπέστατη, γιατί η Εκκλησία χάνει όλη την περιουσία, έτσι να το πούμε. Η Ιερά Επαρχιακή Συνόδος Εκκλησίας της Κρήτης, σωστά το λέτε. Ναι, και συντάχθηκε μαζί μας και με το δίκαιο. Γιατί δεν είμαστε. Όχι μαζί μας, με το δίκαιο συντάχθηκε. Γιατί το δίκαιο αφορά όλους, έτσι.
Εμάς το αίτημα δεν είναι δικό μας. Μόνο αφορά όλη την κοινωνία. Δεν αγωνιζόμαστε εμείς για μας. Για όλη την κοινωνία αγωνιζόμαστε. Mm-hmm. Οι ξενοδόχοι, βέβαια, αφού είδανε και καθυστερήσανε και αντιδράσανε τώρα και αυτοί αντιδρούν και θα συνταχθούν μαζί μας. Mm-hmm. Γιατί οι ξενοδόχοι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Μέχρι Κύπριους των ξενοδοχείων έχουν και δάσος. Καταλάβετε, έχουν τεράστιο πρόβλημα. Είμαι λίγο, συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, γιατί καταλαβαίνετε ότι εχθές είμαστε 20 ώρες κράτησε αυτή η ιστορία μέχρι να συναντηθούμε, να πούμε κάποια πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αγανάκτηση, υπάρχει πολύ θυμός από τον κόσμο. Να ξέρουν ότι αυτοί που διοικούν αυτόν τον τόπο που εμείς έχουμε εκλέξει, είτε είναι δήμαρχοι, είτε είναι περιφερειάρχοι, είτε είναι κοινοβουλευτικοί, έχουν τεράστια ηθική ευθύνη και ο λαός θα τσιονομάζει από εδώ και πέρα. Θα κληθούν λοιπόν να λογοδοτήσουν στον κριτικό λαό για τα πεπραγμένα. Εμείς περιμένουμε τον Υπουργό και μετά θα τις καλέσουμε να απολογηθούν στον κριτικό λαό, να πάρουν θέση. Μάλιστα. Περιμένετε λοιπόν μέχρι την άλλη εβδομάδα που σας είπα ο Υπουργός ότι θα υπάρχουν δύο θέματα σε εξέλιξη, δηλαδή από τη μία θα δοθεί στη δημοσιότητα η λύση που προτείνει και από την άλλη η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και στη συνέχεια ξεκινάτε δυναμικά τις όποιες διαδικασίες λέτε κύριε Πατεράκη, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το πράγμα, αλλά η πρόταση η δική σας είναι άμεση αναστολή αυτού που λέγεται αυτή την ώρα δασικοί χάρτες να το πάρουν πίσω. Αυτό είναι που ζητάτε, έτσι. Εμείς λέμε άμεση αναστολή του κτηματολογίου και άμεση λύση στο διοκτησιακό από τους δασικούς χάρτες. Ξέρετε, το ένα συνδέεται με το άλλο. Βέβαια. Γιατί λέμε άμεση αναστολή του κτηματολογίου, διότι, να το πούμε, πολλά αγροτεμάχια ήδη έχουν εγγραφεί στο κτηματολόγιο ως δημόσια σε πολλές περιοχές. Εδώ μιλούμε ότι έχουν καταπατήσει το Σύνταγμα. Είναι επίορκοι και θα έπρεπε να έχουν ήδη παραιτηθεί αν δεν το λύσουν το πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι βαριές αυτές οι κουβέντες. Αλλά όχι, εμείς από την πόλη με την πραγματικότητα. Γιατί όταν δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο στην Κρήτη, πώς φέρνει το δασικό χάρτη ως δούριο ύπο για να πάρει τη γη των ανθρώπων. Είναι η μεγαλύτερη αρπαγή σαν καιρό ειρήνη. Αλλά είναι και μεγάλα τα προβλήματα. Γι' αυτό εκεί θα πήγαινα. Αυτό ήθελα να ολοκληρώσω και να πω. Για αρπαγή ιδιωτικής περιουσίας κάνετε λόγο, οπότε Και δημοτικής. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι στην ευχή θα γίνει. Γιατί και πώς... πολλοί δήμοι, ακούτε, κάποιοι δήμοι, ελάχιστοι, ένα-δύο, είναι ξεκάθαροι. Ειλικρινέστατοι, οι οποίοι έχουν αντιδράσει, έχουν τοποθετηθεί. Κάποιοι άλλοι όμως σιωπούνε. Γιατί σιωπούνε? Η δημοτική περιουσία σε ποιον ανήκει? Στο Δήμο και στη δημότητα του, δεν ανήκει? Mm-hmm. Ή ανήκει στο δημόσιο που έχουν υπογράψει 99 χρόνια υποθήκης και έχει πάει στο υποταμείο όλη η δημόσια περιουσία.